saying the stains. If one day you cannot escape, there'll be nothing left you can take. With the memories of the past, living filled with my regrets, I am paying a price too high. I wanna wave the past goodbye. I wanna live for my life, day by day. I wanna live every day as my last. I wanna live for my life, day by day. I wanna live my own way. Καλημέρα σας, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας. Σήμερα η προστάτης του πυροβολικού. Όμορφα και δυναμικά ας ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Είμαστε πόσες πια μέρες, 26 μέρες πριν από το ευρώ. Θα το πάρουμε και πρώτη. Και πρώτη από όλη την Ευρώπη. Λόγω της διαφοράς ώρας είμαστε έτσι πιο ανατολικά. Και να δούμε πόσο ανατολικά θα το δεχτούμε και θα το υποδεχτούμε. Σήμερα, σαν σήμερα, το 1993 γεννήθηκε το Star Channel. Να του ευχηθούμε και να μας ευχηθείτε κι εσείς χρόνια πολλά. Περιμένουμε σήμερα τις ευχές σας στο 34-81-585 και στο 34-81-589. Δεχόμαστε ευχές και μέσω του email. Στο μέρα με τη μέρα star.gr. Και τις απαντήσεις για το Ευρωκουίζ επίσης. Σε βέβαια, λίγο αργότερα θα τα πούμε αυτά. Ο κύριος Ροβέρτος Σπυρόπουλος έριξε μια βόμβα χθες. Μια βόμβα κανονική, μια τορπίλη στις γυναίκες. Α, για σας. Εσένα δεν σε νοιάζει. Είπε λοιπόν ότι πρόωρη συνταξιοδότηση για τις γυναίκες τέρμα, οι γυναίκες σύνταξη στα 65, έτσι είναι η ισότητα υπέρ μας. Αχ, τι κάναμε με αυτή την ισότητα, τα κάναμε θάλασσα. Έως και 15 χρόνια αργότερα για μερικές γυναίκες, έτσι. Έως και 15 χρόνια. Άσε που προτείνει να καταργηθούν ο κύριος Σπυρόπουλος, ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προτείνει να καταργηθεί και η πρόωρη συνταξιοδότηση για τις μητέρες. Δεν νομίζω ότι θα τα πάει καλά ο κύριος Σπυρόπουλος έτσι πως ξεκίνησε. Το ενδιαφέρον ήταν που μου είπες πού το ανακοίνωσε. Ναι, το ανακοίνωσε μπροστά σε μια συνάντηση που είχαν οι γυναίκες από όλη την Ευρώπη και κυρίως εδώ εκπρόσωποι η Ευρωβουλευτής κυρία Καραμάνου, κυρία Λίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, γνωστές γυναίκες και μάλιστα εκπρόσωποι οργανώσεων οι οποίες υποστηρίζουν, υποτίθεται, τα έκπληξη. Δικαιώματα. Δεν ήταν έκπληξη, ήταν κάτι πολύ χειρότερο, αλλά θα το συζητήσουμε σε λίγο. Να καλημερίσουμε τη Μέρη. Μέρη, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα. Πώς μας βλέπεις εμάς να θέλουμε να πάρουμε σύνταξη νωρίτερα και να πρέπει να περιμένουμε ως τα 65. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και ας λένε διάφοροι ότι έχουν σωσκελίσει την ισότητα στο σφουγγαρόπανο και, στη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι αν οι γυναίκες δεν μείνουν στο σπίτι, που παίζουν και χίλιους δυο άλλους ρόλους, να ξεκουραστούν, να κάνουν παιδιά, θα είμαστε μια χώρα που θα έχει μόνο μεγάλους και όχι νέα παιδιά. Μέρη, τώρα ακούς εδώ, ο Μάνος δεν είναι σπίτι. Ναι, σπίτι είναι ο Μάνος. Α, εντάξει. Εννοείται σύζυγό μου. Τι παιδί. Και προσέχει το παιδί. Ακριβώς. Αν δεν καταφέρει και αυτό. Ακριβώς. Κάνει μια σωστή ανταλλαγή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ παίζω μόνο το ρόλο της μητέρας ή μόνο της εργαζόμενης, αλλά και χίλιους δυο άλλους ρόλους. Ενώ οι άντρες περιορίζεστε μόνο στη δουλειά και στο ποδόσφαιρο. Οι άντρες έτσι. Μέρη, τι καλλιτεχνικά νέα έχουμε σήμερα. Να πω ένα πολιτιστικό νέο. Ότι μια πολύ σπουδαία βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, με 8 εκατομμύρια βιβλία σε 45.000 τετραγωνικά μέτρα, ναι, δημιουργείται. Έγινε η παρουσίαση εδώ στην Ελλάδα από τον διευθυντή της βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, από τον πρέσβη της Αιγύπτου στη χώρα μας και από την πρέσβη καλής θέλησης, την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία είναι μέλος της βιβλιοθήκης και αρρωγός και την υποστηρίζει. 23 Απριλίου έχουμε τα εγγένεια στην Αλεξάνδρεια. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το σχετικό ρεπορτάζ, ακριβώς. Αυτό είναι η πολιτιστική μας είδηση. Τις καλλιτεχνικές, επειδή θέλω να τις σχολιάσω με πολύ χρόνο, αφήστε και λίγο αργότερα. Σας αφήσουμε για λίγο αργότερα. Ναι, για να δούμε και τα σχετικά βίντεο για να μπορώ να λέω αυτά που πρέπει ένα να πω. Ένα βιβλίο, δείξε μας. Ένα βιβλίο. Νίκος Χουλιάρας, το βιβλίο που το δείχνουμε αυτό, αλλά και ένα βιβλίο παρουσιάζεται στις 12.30 ώρα. Είναι από τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Μιλάει για την παγκοσμιοποίηση και την αριστερά. Και όλοι μας και κλειμένοι μας είναι εδώ, διότι πρέπει να συζητήσουμε ο κύριος Πολύδωρας, ο Βύρον Πολύδωρας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Γείτονας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Αντώνης Κεφαλάς από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, διότι όλα αυτά τα θέματα μπορείτε να περάσετε, νομίζω, για να τα πούμε. Όλα αυτά τα θέματα θέλουν το σχολιασμό σας. Την κατάργηση των συντάξεων των γυναικών, τα θέματα των στρογγυλοποιήσεων του ευρώ. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο με σύνδεση κοντά μας. Κοντά μας, τρόπος του λέγειν, τον κύριο Απόστολο Δοξιάδη, τον υφυπουργό Φωτιάδη, τον υφυπουργό Οικονομικών, για να πούμε για τα θέματα του ευρώ και για τις στρογγυλοποιήσεις. Καλή σας μέρα.
Χωρίς ανάσα σας βάλαμε στο στούντιο. Καλημέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πολύδωρα. Καλησπέρα σας κύριε Κεφαλά. Ένα πρώτο σχόλιο, γιατί εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι, όλες οι γυναίκες, έχουμε λίγο εκνευριστεί από το πρωί, διαβάζοντας συνείδηση ότι έβαλε βόμβα χτες ο κύριος Σπυρόπουλος και είπε ότι καταργείται τελικώς η πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών, όριο και για τις γυναίκες τα 65. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω γύρω από αυτό το θέμα είναι να προβάλλω τη διαμαρτυρία μου ότι δεν γίνεται η αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος, όπως είναι το ασφαλιστικό, με πυροτεχνήματα και διάφορα τεχνάσματα για να προκαλέσουν ζήμωση. Η γνώμη μου και φαντάζομαι η στάση κάθε έμφρονος ανθρώπου είναι να δούμε πού βρισκόμαστε, στέρεα το διαπιστωτικό, να εκτιμηθούν οι δυνατότητές μας και να συνδυάσουμε τις δυνατότητες με το διαπιστωτικό σοβαρά και συνολικά. Πώς θα ακούσετε? Από τη μια στιγμή, ναι. Τέρμα η πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών. Από την άλλη, τίποτα δεν φύγεται. Και εκ τρίτου, εμείς θα φροντίσουμε ένα διάλογο χωρίς να έχει καμία αφετηρία ο διάλογος. Δηλαδή, να μην. Θα εμπιστευτούμε τα συνδικάτα, θα έλεγα, κύριε Πολύδωρα, αλλά να ακούσουμε. Όχι, εμείς επήγαμε και δεν είναι ζήτημα κομματικού εγωισμού. Εμείς επήγαμε σε μια πρώτη συζήτηση που έκανε η ΓΕΣΕ με ολοκληρωμένες, κατά το δυνατόν, για το σημείο που βρισκόμαστε, θέσεις. Πώς τα ακούσατε, κύριε Γείτονα? Δεν ευνηδιαστήκατε κι εσείς? Νομίζω ότι πήραμε φόρα. Πήραμε φόρα. Δεν είναι αυτές οι θέσεις και οι προθέσεις της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα ξεκινήσει έναν οργανωμένο διάλογο μετά. Υπουργός δεν είναι. Αρμόδιος κιόλας. Μου επιτρεύετε. Ο υπουργός. Εγώ νομίζω ότι παρερμηνεύτηκε η θέση του κ. Σπυρόπουλου. Όχι, είναι σαφέστατη η θέση του. Δεν με καταλάβατε. Ελπίζω να το πάρει πίσω. Μιλώντας για τα θέματα ισότητας, μιλήσανε και για το θέμα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές είναι οι θέσεις με τις οποίες η κυβέρνηση θα έρθει στο διάλογο. Διότι τα θέματα των γυναικών, τη ισότητα των γυναικών, δεν μπορούμε να τα δούμε μόνο στο ασφαλιστικό. Θα πρέπει να τα δούμε σε όλες τις προϋποθέσεις, όπως ξέρετε, το ασφαλιστικό. Για βάλτε μια τάξη, γιατί είναι από την πατρίδα σας, από εγώ. Την Αρκαδία. Θα την βάλω την τάξη. Ο κ. Σπυρόπουλος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος και αρμόδιος και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα του ασφαλιστικού και ξέρω τις απόψεις του, δεν εξέφρασε αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η θέση της κυβέρνησης στη λύση του ασφαλιστικού. Υπόθηκε και από ό,τι είδατε και η κυρία Μαραγκοπούλου, από όσο διάβασα και εγώ σε εφημερίδες, και η κυρία Καραμάνου, τοποθετήθηκαν επί αρχής ότι ουσιαστικά η ισότητα θα πρέπει να είναι σε κάθε έκφανση της δραστηριότητας των γυναικών. Χαθήκαμε. Αυτό. Μπράβο. Χαθήκαμε. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν. Διασταθείτε λοιπόν. Άρα λοιπόν, μην βιαζόμαστε. Ούτε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Η αντιμετώπιση των γυναικών πιστεύω στο ασφαλιστικό και θα το δείτε. Εδώ θα είμαστε. Μπορείτε να κρατήσετε το βίντεο της εκπομπής. Η αντιμετώπιση των γυναικών οπωσδήποτε θα λάβει υπόψη της εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τη θέση της στην παραγωγική διαδικασία, με τις αυξημένες ευθύνες της απέναντι στην οικογένεια και με την έλλειψη όλων των δυνατοτήτων εκείνων που χρειάζεται για να η γυναίκα να είναι ισότιμα μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Σε ολόκληρη όπως στην Ευρώπη, και το γνωρίζει και ο κ. Κεφαλάς μας πει περισσότερα, είναι το ίδιο εδώ. Εγώ αυτό ετοιμάζω να πω. Μου κάνει λίγα και εντύπωση το θέμα. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό το οποίο είπε ο κ. Πολύδωρας, ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να ξεκινήσει με τη διαπίστωση πρώτα για το πρόβλημα, να πάει με ολοκληρωμένες θέσεις, να καθίσει να κάνει τις διαπραγματεύσεις της και να δει τι σηκώνει το σύστημα και τι δεν σηκώνει το σύστημα. Αλλά από την άλλη μεριά, το να λέμε αμάν χαθήκαμε. Άκουσα προηγουμένως η συνάδελφος που είπε ότι αν τυχόν και γίνει ισότητα των γυναικών στην συνταξιοδότηση, δεν θα κάνουμε παιδιά. Μα σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει ουσιαστική ισότητα. Δεν είδα εκεί να μην κάνουν παιδιά, ούτε να έχουν πεθάνει οι οικονομίες τους και οι κοινωνίες τους. Ας δείξουμε είναι λοιπόν θέμα... εμάς περιπτώσει κάποια. Είναι θέμα κοινωνικής υποδοχής. Η κοινωνική υποδομή μου είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό λέω. Να φτιάξουμε αυτό την κοινωνική υποδομή. Και εγώ μάλιστα. Προσέξτε, να προχωρήσουμε. Εγώ, να μάλιστα, εγώ εκείνο που θα ήθελα να κάνω κριτική είναι προς τις γυναίκες. Και κυρίως αυτές που εκφράστηκαν στην ημερίδα. Από τη μια μεριά λένε ότι χρειαζόμαστε την ποσόστοση. Για να ενισχύσουμε, και είναι σωστό σε ένα σημείο το μέτρο και υπάρχει και σε άλλες χώρες. Για να ενισχύσουμε την είσοδο της γυναίκας στο πολιτικό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και από την άλλη, δεν βάζουν προϋποθέσεις σε σχέση με την ισότητα στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Να δούμε δεν πολύ έχουμε σύντομα. Να το πούμε καθαρά. Εμείς μιλάμε με όρους πολιτικής, όχι με όρους θεωρίας. Δεν έχουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ακόμα στη χώρα μας, αν τις εξασφαλίσουμε. Μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος όμως. Που να μπορούμε να πούμε κάποτε θα πάμε εκεί, όπως το λέει.
Το κάποτε δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά και για τον άνθρωπο πρέπει να κοιτάξτε, είναι σύντομα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που προϋποθέτει ενίσχυση των δυνατοτήτων για την οικογένεια. Να πάμε στη ΣΥΔΗ. Άρα λοιπόν, για να καταλήξω εγώ, επειδή θέλω να είμαι σε αυτά τα θέματα καθαρό. Δεν υπάρχει ακόμα καμία εκδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Καμία εκδηλωμένη. Εκδηλώθηκε χθες όμως ο Υφυπουργός. Θα μπορούσε να είναι ένας αετός που πετάχτηκε για να δούμε και τις αντιδράσεις. Ένας αετός πετάχτηκε. Σας εξήγησα αυτό ήταν ωραίο, πώς εκφράστηκε αυτή η θέση. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η κυβέρνηση μετά το πάτημα που έκανε με την πρώτη πρόταση στο ασφαλιστικό δεν χρειάζεται να πετάει χαρτά αετούς. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Ειδήσεις λοιπόν. Πολύ σύντομα ειδήσεις της ημέρας και τα ξαναλέμε. Καζάνι που βράζει είναι για άλλη μια φορά η Μέση Ανατολή μετά τις νέες αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Το Ισραήλ κήρυξε σήμερα την Παλαιστινιακή Αυτόνομη Αρχή ως οργάνωση που υποστηρίζει την τρομοκρατία και αποφάσισε να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον της. Χθες οι Ισραηλοί βομβάρτισαν με πυράβλους Παλαιστινιακούς στόχους στη Γάζα γύρω από το αρχηγείο του Γιάσερ Αραφάτ. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός πάλι ο Κώστας Σιμίτης, αλλά πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα σφιγμομέτρηση της μέτρων ανάλυσης. Το Πασόκ έχει μειώσει στο 5,3 τη διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά 10,4 του Πασόκ. Στο Αφγανιστάν όλα δείχνουν ότι οι Ταλιμπάν χάνουν και το τελευταίο τους προπύργιο, την πόλη Κανταχάρ, που παραμένει υπό ασφικτική πολιορκία από τις δυνάμεις της Βόρειας Συμμαχίας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι διαθέτει αξιόπιστες ενδείξεις για πιθανές νέες τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας. Στη Βόνη σήμερα αναμένεται υπογραφή της πολιτικής συμφωνίας για το μέλλον του Αφγανιστάν. Τα πάνω κάτω έφερε η βαρύ χειμωνιά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Πνίγηκαν στα νερά οι δρόμοι του Ρεθύμνου. Έρχεται νέο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας την Παρασκευή, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Λοιπόν, ας πούμε ότι κλείσαμε με τα 65, ας πούμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα και εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, κύριε Κεπαλά. Δεν κλείνει το ασφαλιστικό τώρα, δεν κλείνει το ασφαλιστικό, τώρα ανοίγει. Κύριε Γκολοπούλα, ακριβώς τώρα άνοιξε και δεν πρόκειται να σταματήσει. Μία διετία αντεκλήσεων. Μία διετία αντεκλήσεων, λέτε. Όχι, τουλάχιστον μας περιμένει. Και no. Θέλω να σημειώσω, μια και κάνουμε προβλέψεις, ότι αποκλείεται να το λύσει το Πασόκ. Συγγνώμη που χαμογελάσαμε, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό. Πρόβλεψη, το θέμα. Δεν κάνατε μια διετία, είπε ο κύριος Κεφαλάς. Τώρα άνοιξε, λέει ο κύριος γείτονας, εγώ σας κάνω κι εγώ μια θεμητή ελπίζω. Όμως γιατί θα μπούμε σε έναν δεύτερο κύκλο και τον ουσιαστικό διαλόγο για το ασφαλιστικό, το οποίο να είσαστε σίγουροι ότι θα λυθεί και θα λυθεί και καλά. Πάντως, βελτιώνει τον κύριο Πολίδωρο ότι σύμφωνα με τη χθεσινή σφιγμομέτρηση της μέτρων ανάλυσης, βελτιώνεται πάλι η εικόνα. Μου κάνει εντύπωση, γελάσατε σαν να καταλάβατε πλήρως το τι εννοούσα, αλλά δεν με ρωτήσατε το αυτονόητο γιατί το λέω. Και λοιπόν το βάζω εγώ μόνος μου το γιατί. Ίσως συνδέεται με αυτό που λέω τώρα. Όχι. Το βάζω εγώ μόνος μου το γιατί, διότι είναι κλασική η ατολμία και ακόμα πιο παροιμιώδης ο λαϊκισμός του Πασόκ. Δεν τολμά, δεν τέμνει προβλήματα και καταστάσεις. Βρήκε το τέχνασμα, έρχονται και οι εκλογές, πρόσθετος λόγος για να μην το τολμήσει, και βρήκε το τέχνασμα του διαλόγου για να πηγαίνει όπως πολλά πράγματα. Στον καιρό. Όμως κύριε Πολίδωρα, και η Νέα Δημοκρατία να ήταν κυβέρνηση, όπως λέει και ο κύριος Κεφαλά. Θα το έλυνε, όπως, ναι. Όπως το έλυσε, ναι. Εν μέρη, όπως το έλυσε το 90. Εσείς όμως θέλατε να το 92. Είστε... Και έσωσε το ασφαλιστικό και ζει 10 χρόνια. Ναι, θέλατε όμως πριν από λίγο να είσαστε ευχάριστος, να το πω έτσι. Μα δεν είναι, άμα δεν γινόταν η παρέμβαση δραστικά, υπό πίεση χρόνου, τότε που με μια ψήφο πλειοψηφία κυβερνητική τότε, το 92. Δεν θα είχαμε σήμερα, θα είχε καταρρεύσει το σύστημα. Σώθηκε τότε, τρενάρει και ροκανίζει τα ωφελήματα το Πασόκ χωρίς να χτίζει. Τώρα είναι 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και τώρα φτάνουμε με μια προοπτική 6 ετών πάλι στα όρια μας. Τώρα πάει στο παρελθόν να δεχθώ την πρόκληση εγώ να πάω στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία τότε, εγώ δεν γυρίζω. Αυτό είναι... Εκρίθηκε κύριε Πολίδωρα, μην πάμε όχι, 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 δεν είναι αυτό. Εκρίθηκε, όταν... εκρίθηκε. Αν λοιπόν, μην το ξαναπείτε σε μένα αυτό κύριε Πρόεδρε. Σας το ξέρετε λέω. Γιατί. Μα... Να σας απαντήσω. Διότι δεν είναι η ψήφος ή δεν είναι η συνολική αποτίμηση μιας καταστάσεως να το εκτιμά ορθολογικά, επιστημονικά,
ουσιαστικά από πλευρά διοικητική επιστήμη. Στη δημοκρατία δεν είναι το κριτήριο. Μα δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αναδεικνύει κυβερνήσεις. Έτσι είναι. Με συγχωρείς. Αναδεικνύει κυβερνήσεις, αλλά δεν είναι. Είναι καινοφανής αυτή η θεωρία. Καινοφανής είναι το άλλο που θέλει. Αν ψήφωση έκφρα τη λαϊκή κυριαρχία. Είναι κοινοφανής αυτή η θεωρία. Γι' αυτό λέω, μην πάμε στο παρελθόν. Πάμε να καλυμμένουμε. Μα λέτε τελεσυνδίτησε. Εγώ λέω έσωσε το ασφαλιστικό σύστημα το 92 η Νέα Δημοκρατία. Είστε ο πρώτος που έρχεται στο στούντιο εδώ και 12 μέρες και έτσι ακούσαμε μια ηχηρή φωνή. Αυτό το χαίρομαι. Γιατί δηλαδή. Πάντοτε ηχηρή. Τι είναι. Κοιμόμαστε πρωί-πρωί, ξυπνήσαμε υποτίθεται. Όμως καλά, κυρία Νικόλα. Εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται να το λύσει το Πασόκ για την ατολμία και για τη λαϊκή κατεπάγγελση. Βέβαια, δεν κάνει καλά γιατί ξύνεται στην κλίτσα του παρελθόντος. Ναι. Εγώ δεν θα το πω. Δεν θα το παρακολουθήσω. Από το 93 φορές και ζήτω το Πασόκ και πατώσαμε. Φωτεινή Γιαννούλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είδε ζεστασιά στο στούντιο. Αυτό είναι. Ένταση και φλόγα από τον κύριο Πολίτη. Βεβαίως. Να ξεκινήσω κι εγώ από ένα σχόλιο προς τον κύριο Σπυρόπουλο. Γνωστός είναι ο παραγωγός. Πικρό ποτήρι για τις γυναίκες επιφύλαξης. Είναι γνωστός παραγωγός ίνων. Εμείς θα πιούμε στην υγειά του για να τα δει τα πράγματα έτσι λίγο πιο, θα έλεγα, συστηματικά και μεθοδικά. Καταρχήν. Βάλτε λίγο νερό στο κρασί. Να περάσουμε λίγο στη δημοσκόπηση. Να πούμε ότι ως γνωστόν ο κύριος Λελιώτης το επικοινωνιακό παιχνίδι το παίζει στα δάχτυλα. Έτσι λοιπόν, χθες στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου μας έδωσε αυτή τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει. Βεβαίως πάλι έχουμε σύγχυση. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είχε ανακάμψει και την προηγούμενη φορά. Οπότε αυτή τη φορά λένε ότι πρόκειται περί σταθερής ανακάμψεως. Ναι. Ωστόσο. Βεβαίως. Τι θα πει. Έτσι αποδεικνύεται ότι μάλλον το σκληρό ροκ πετυχαίνει τους στόχους του. Βεβαίως θα δείξει το 2002 τον Οκτώβριο που θα έχουμε τις δημοτικές εκλογές. Εκεί θα φανεί ξεκάθαρα αν το σκληρό ροκ πέτυχε ή θα πρέπει να αλλάξουμε, να πάμε σε μουσική δωματίου. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Πάγκαλο. Συνήθως ο κύριος Πάγκαλος είναι έχει... δυνατόν να αφήσουμε τον κύριο Πάγκαλο. Σήμερα ειδικά παρουσιάζει και το βιβλίο του σε λίγη ώρα. Και θα επιφυλάξει σίγουρα πολλές εκπλήξεις σε όλους μας. Είμαι σίγουρη ότι θα πει διάφορα πράγματα. Μία έκπληξη όμως για αυτόν χθες. Επισκέφθηκε το Υπουργείο Άμυνας. Και ο φρουρός δεν τον αναγνώρισε. Του είπε: Πού πάτε, ποιος είστε, θέλω την ταυτότητά σας. Φοβάμαι ότι ο φρουρός πήρε μετάθεση. Ας ελπίσουμε ότι δεν συνέβη, Γιώργο. Στη συνέχεια, βέβαια, δεν χρειάστηκε να βγάλει την ταυτότητά του. Υπήρξαν άλλοι φρουροί. Κατάλαβαν ότι ήταν ο κύριος Πάγκαλος. Τον οδήγησαν στον κύριο Παπαντονίου. Είπε ότι τον ενοχλεί μερικές φορές που τον αναγνωρίζουν στον δρόμο και έτσι του άρεσε που υπάρχουν έστω κάποιοι ακόμη που δεν τον ξέρουν. Και να πάμε λίγο στο ΚΕΠ, στον κύριο Αβραμόπουλο. Χθες επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι να τον ενημερώσει και για το συνέδριο. Και του είπε κάποια σχόλια τα οποία. Ακριβώς, δεν ήταν και τόσο έτσι. Χιούμορ, έχει ο πρόεδρος χιούμορ, είναι σίγουρο. Δεν ήταν και τόσο εύστοχα, τουλάχιστον για τον κύριο Αβραμόπουλο. Και εμείς στη Διανά τα ίδια χρώματα χρησιμοποιούσαμε. Ελπίζω να μην έχετε την ίδια τύχη. Ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι ακολουθεί τον δρόμο του πρόεδρου. Όχι, γιατί δεν είναι καλό ούτε για τη δημοκρατία να έχουν τα μικρά κόμματα τέτοια τύχη. Ακριβώς, Ειρήνη. Βεβαίως δεν πρέπει να χάνονται. Είναι ίσως και μια πικρία του πρόεδρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ασφαλώς. Γιατί το Διανά ήταν το κόμμα του, ήταν το παιδί του και σίγουρα απογοητεύτηκε. Αν και έχει φτάσει στο ανώτατο αξίωμα και είναι και ο απόλυτος άρχον αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο απόλυτος άρχον στις δημοσκοπήσεις. Αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα και σε καμία. Φωτεινή. Όταν έχεις δεν έχεις και τα γένια. Δεν έχεις και τα κτένια. Είναι το αντίθετο ακριβώς. Στη ζωή, την πολιτική, καθένας είναι, τουλάχιστον στην πολιτική, είναι άξιος της τύχης του. Επομένως δεν είναι θέμα ποιος θα έχει μεγάλη ήδη. Όλοι ξεκινήσαμε από μικρά κόμματα, γίναμε μεγάλα. Συνεπώς αυτή η θεωρία περί μικρών κομμάτων που αναφέρεται τουλάχιστον είναι λίγο καινοφανής, διότι ο λαός κάνει τα κόμματα μεγάλα ή μικρά ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν τα κόμματα να είναι πολυσυλλεκτικά, να δημιουργούν κοινωνική βάση, να εκφράζουν κοινωνικά στρώματα. Η ελεύθερος είναι, ο πολιτικός στίβος είναι ανοιχτός για όλους. Πάντως μια παρατήρηση για τις δημοσκοπήσεις, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί τους αποδίδεται τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Όταν αλλάζουν οι καταστάσεις από μια στιγμή στην άλλη, το να βγαίνουμε και να θριαμβολογούμε με οποιαδήποτε δημοσκόπηση, δεν έχει κανένα νόημα. Να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές.
Όχι τώρα που τα πράγματα αλλάζουν από τον ένα μήνα στον άλλο και από την μια εβδομάδα στην άλλη. Ανάλογα με το τι. Εντάξει, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται ακριβώς. Και το δεύτερο το οποίο ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι αυτή η αναφορά στο σκληρό ροκ. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το πότε ακριβώς έγινε η δημοσκόπηση, αλλά υποπτεύουμε ότι έχει γίνει μετά τον ανασχηματισμό. Εμένα, αν με ρωτήσετε, θα έλεγα ότι ο κύριος λόγος τον οποίο ανέβηκε η δημοτικότητα της κυβέρνησης περισσότερο οφείλεται στην ανάληψη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Χρυστοδουλάκη, και από τα μέτρα τα οποία πήρε και από την γενικότερη εφορία που δημιουργήθηκε στην οικονομία, παρά στο σκληρό ροκ το οποίο έχει. Πάντως και στο θέμα, λέει ο κύριος Λαλιώτης, κατήγγειλε πρόσφατα Νέα Δημοκρατία ότι είχε εταιρεία στη Λιβερία που εισέπρατε χρήματα από επιχειρηματίες για λογαριασμό της και πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξουν λογαριασμοί της εν λόγω εταιρείας ή όχι. Λοιπόν, και από το ΠΑΣΟΚ με ένα 80,9% είναι υπέρ, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία ένα 70%. Θέλουν να ανοίξουν γιατί δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Ακριβώς. Κύριε Πολίτη, δεν σχολίασε το σχόλιο για τον κύριο Πάγκαλο, γιατί τον προτείνει και για δήμαρχο. Σας πρότεινε για δήμαρχο χθες ο κύριος Πάγκαλος. Δεν το ξέρω. Για δήμαρχο της Αθήνας. Για δήμαρχο της Αθήνας. Ο κύριος Πάγκαλος. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Είδατε. Τι το απαντάτε και τι απαντάτε σε αυτή την πρόταση γενικότερα. Τίποτα, έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον, δεν θέλω να. Και μάλιστα κοινό, λέει, να είστε υποψήφιος κοινός και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω το πνεύμα υπό το οποίο το είπε ο κύριος Πάγκαλος. Συμφώνησε και ο κύριος Πιλιοτόπουλος. Εντάξει, εγώ έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου σε δοθήσα ερώτηση. Θα με ενδιαφέρε πολύ. Η απόφαση ανήκει στον Καραμανλή. Δεν επισπεύδω τα πράγματα. Δεν είμαι πολιτικά άνεργος. Το βλέπω με μια ψυχραιμία, εκδηλώνω το ενδιαφέρον γιατί αγαπώ την πόλη. Ευρωκουίζ, κύριε Πολίτη. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, θα πω την τετριμένη κουβέντα, εργαλείο δουλειάς είναι, ναι. Αλλά θέλω τα στοιχεία της εγκυρότητας των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση, την οποία διατύπωσε και ο κύριος Δρουσόπουλος, για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Και κατά τα λοιπά προσχωρώ στη θέση του κυρίου Κεφαλά. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα να πανηγυρίζουμε σαν Ινδιάνοι. Ναι, είμαστε έτοιμοι για το ευρωκουίζ μας. Κύριε Πολίδωρα, θα μου επιτρέψετε να πάμε να δούμε ποια είναι η ερώτηση της ημέρας. Λοιπόν, ερώτηση ημέρα, σε πόσα λεπτά υποδιαιρείται ένα ευρώ. Δεν θα σας βοηθήσω, είναι πολύ εύκολο να δούμε την ερώτηση. Σε πόσα λεπτά υποδιαιρείται ένα ευρώ και η απάντηση στο χθεσινό μας quiz, πότε καθορίστηκε η ισοτιμία του ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ, είναι η 1η Ιανουαρίου του 1999. Μπορείτε να μας απαντάτε στο 3481585 και στο 3481589. Δώρο ένα ταξίδι, εφόσον απαντήσετε σωστά, στο τέλος εβδομάδας. Ένα ταξίδι για μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη και το email της εκπομπής μας. Είναι το μέρα με τη μέρα, star.gr. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Κρούσματα ανατιμήσεων στην αγορά, στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω. Το ευρώ ακόμα δεν ήρθε, δεν έφτασε και μας έχει φέρει αναταράξεις. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Απόστολο Φωτιάδη, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να τον καλημερίσουμε, να μας απαντήσει σε πολλά και καυτά ερωτήματα. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Θα δούμε τι γίνεται με τα κρούσματα. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Να καλημερίσω και τον κύριο Ηλία Κοκουγιάννη από την οργάνωση ΕΚΠΙΖΟ για την προστασία των καταναλωτών. Προηγουμένως, θα μου επιτρέψετε. Πολύ γρήγορα να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Πέτρος Μποτσαράκος για όσα συμβαίνουν στην αγορά. Ανατιμήσεις σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες εν ώψη της εισαγωγής του ευρώ παρατηρούνται στην αγορά. Αυξήσεις, φωτιά! Αυτό είναι άδικο για τους καταναλωτές. Οι αυξήσεις τιμών σε βασικά προϊόντα όπως το ψωμί και το γάλα έχουν γίνει σε δραχμές για να στρογγυλοποιηθεί η τιμή σε ευρώ. Μόλις αλλάξει κάτι, στην αναβουμπούλα λέει ο λύκος χαίρεται. Ψωμί, ανεργή. Θα πάρει 15%. Και αυτή η στρογγυλοποίηση να μην γίνει προς τα πάνω. Να μην αποτελέσει το πρόσχημα για κερδοσκοπικές καταστάσεις. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης επικρατεί προβληματισμός. Έγινε σύσκεψη για τις αδικαιολόγητες αυξήσεις παρά τις συμφωνίες που υπάρχουν για στρογγυλοποίησεις προς τα κάτω. Έχουν βγει 21 άτομα στις αγορές και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ για να διαπιστώσουν εάν οι τιμές στρογγυλοποίησης είναι προς τα κάτω.
Σε 29 ημέρες θα κυκλοφορήσει το ευρώ. Όμως οι συγκεκαλυμμένες αλλά και αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα έχουν θέσει σε συναγερμό τους αρμόδιους φορείς. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο από το κράτος όσο και από τους καταναλωτές. Έχουν πράγματι διαπιστωθεί ορισμένες μεταβολές των τιμών λίγων βασικών αγαθών. Οι καταναλωτές σε 14 ημέρες από τώρα θα μπορούν να εφοδιαστούν από τις τράπεζες τις συσκευασίες εξοικείωσης με κέρματα του ευρώ αξίας 5.000 δραχμών ή 14,67 ευρώ για να συνηθίσουν το νέο νόμισμα που θα χρησιμοποιούν από 1η πρώτου για 2 μήνες μαζί με τη δραχμή. Πόσο είναι η ισοτιμία της δραχμής με το ευρώ? 347 εκεί μέσα. 340,75 δραχμές ένα ευρώ. Ο κόσμος γενικά τις περισσότεροι δεν είναι ενημερωμένοι. Για τους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών, την εκστρατεία ενημέρωσης αναλαμβάνει το πολεμικό ναυτικό. Να ενημερώσουν με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις νέες ηλικίες, τους μαθητές των σχολείων, των λυκείων, των γυμνασίων, για το τι σημαίνει το ευρώ. Στην Αναμπουμπούλα ο Λύκος χαίρεται, κύριε Υπουργέ. Τι έχει προκύψει από τους ελέγχους, γιατί εμείς δεν θέλουμε ο Λύκος να χαίρεται. Θέλουμε να χαίρεται ο κόσμος. Καταρχήν, θα συμφωνήσω μαζί σας, πρέπει να χαίρεται ο κόσμος, γιατί την 1η Πρώτου είναι μια ημέρα ιστορική για τη χώρα μας και για τις υπόλοιπες χώρες, γιατί είναι μέρα μετάβασης από τα εθνικά νομίσματα στο ευρώ. Ταυτόχρονα όμως, εδώ και 2 χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και ενημέρωσης όλων των Ελλήνων πολιτών, αλλά και συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να πω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κάνει τα τελευταίο καιρό μια σημαντική δουλειά. Μια δουλειά η οποία αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία με τους κοινωνικούς φορείς. Έχουμε αυτή τη συμφωνία κυρίων, αλλά φαίνεται ότι έχει αρχίσει να μην τηρείται. Να μην είναι όλοι κύριοι. Δέστε, ούτως ή άλλως πονηροί θα υπάρξουν και αυτό αναμενόταν ότι θα υπάρξουν. Πιστεύω ότι τα συμπτώματα είναι πολύ λίγα και θα παταχθούν. Ήδη, όπως είπα προηγούμενα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εντείνει τους ελέγχους. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είναι πάντα αρρωγός στις προσπάθειες αυτές, ώστε να μπορέσουν να πραγματικά. Κύριε Φωτιάδη, τι να κάνει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε μια ελεύθερη αγορά? Δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει οποιοδήποτε πρόστιμο. Έτσι, και με τις μαύρες λίστες αυτές που θα φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα λυθεί το πρόβλημα? Δέστε, ούτως ή άλλως η παρουσία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, απλά και μόνο η παρουσία, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για τέτοιες τιμές. Ένα λεπτό. Να σας ρωτήσει ο συνάδελφος, ο οποίος είναι και αρμόδιος σε αυτά τα θέματα, αρμοδιότερος εμού τουλάχιστον, ο κύριος Κεφαλάς από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ απλά τώρα, αυτά τα σώματα δεν έχουν καμία σχέση με την αύξηση των τιμών. Σε τελευταία ανάλυση, οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει και να αυξήσει τις τιμές του. Κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Η αγορά είναι αυτή η οποία μπορεί να τιμωρήσει μόνον και όχι το κράτος. Ούτε η έννοια της κερδοσκοπίας ισχύει πλέον νομικά με την, έτσι όπως προσπαθείτε να το περάσετε. Μην λέμε στο κοινό τώρα ότι μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το οποίο γίνεται. Το λάθος ήταν ότι ξεκίνησε και έγινε αυτή η δίθεν συμφωνία, η οποία δεν πρόκειται να τηρηθεί ποτέ και δεν υπήρχε περίπτωση να τηρηθεί. Δημιουργήσαμε λοιπόν τις προσδοκίες ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές, ενώ όλοι οι αναλυτές, και αναφέρομαι συγκεκριμένα και σε 2 ειδικά αφιερώματα του Οικονομικού Ταχυδρόμου που απεσήμαναν ότι θα υπάρξει αύξηση του πληθωρισμού. Όλοι λοιπόν λέγαμε ότι πρέπει να δεχτούμε ότι θα υπάρξει μια μικρή επιτάχυση του πληθωρισμού. Φυσιολογικό και αναπόφευκτο είναι αυτό το πράγμα. Πριν μας απαντήσει λάθος ο Υπουργός, να ρωτήσουμε και τον κύριο Κοκουγιάννη τι λέει σε σχέση με αυτό. Έχουμε ήδη κάποια κρούσματα κερδοσκοπίας? Κυρία Νικολοπούλου, τα τηλεφωνήματα, οι καταγγελίες που έχουμε όσον αφορά τις καταγγελίες δεν έχουν αυξηθεί αυτόν τον καιρό. Αλλά επιτέλους χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα από τον κύριο Κεφαλά, αν άκουσα καλά το όνομά του, να υποθεί επιτέλους κάποια στιγμή, όχι μόνο από την Εκπιζό που χρόνια τώρα το φωνάζουμε, ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Και αυτό που κάθε φορά βγαίνουν και λένε οι διάφορες υπηρεσίες, ότι θα σαρώσουν την αγορά, ότι θα παταχθεί η κερδοσκοπία, είναι λόγια χωρίς αντίκρισμα. Δεν υπάρχει νομικό καθεστώς, νομική δυνατότητα να επιβληθούν ποινές για αύξηση τιμών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την αναπροσαρμογή των τιμών, εγώ πιστεύω ότι και η ίδια η κυβέρνηση και όλες οι υπηρεσίες όλοι το γνωρίζανε και το αναμένανε και είναι τρεις παράγοντες που οθούν στην στρογγυλοποίηση. Δεν θα ήθελα να το συνοψίσω, κύριε Υπουργέ, για να μας απαντήσετε σε αυτά που υπόθηκαν και από τον κύριο Κεφαλά και από τον κύριο Κοκουγιάννη. Δεν θα ήθελα να το συνοψίσουμε στο αν τελικά θα υπάρξουν πρόστιμα ή όχι.
Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ασφαλώς θα συμφωνήσω με τον κύριο Κεφαλά στο γεγονός ότι η ίδια αγορά διαμορφώνει τις τιμές και η συμφωνία των κυρίων δεν έγινε για άλλο λόγο παρά μόνο για το μεταβατικό χρονικό διάστημα των 3-4 μηνών προσαρμογής στο ευρώ. Και πρέπει να εξάρω την θέληση τουλάχιστον των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων για το ότι πραγματικά συνέστησαν τα μέλη τους να αποφύγουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο τις αυξήσεις. Οποιαδήποτε αύξηση μπορεί να γίνει μετά το τρίμηνο, όταν πια θα έχουμε προσαρμοστεί απόλυτα στο νέο νόμισμα. Να μην είναι αποτέλεσμα, δηλαδή, να το πω πολύ απλά, απάτης της αγοράς. Αν είναι αποτέλεσμα. Μα, ήδη μιλάνε, κύριε Υπουργέ, ήδη υπάρχουν αυξήσεις ή τουλάχιστον τάσεις αυξήσεων από 2 έως 13%. Κύριε Νικολοπούλου, να παρατηρήσω κάτι καταρχάς. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αρκετές αυξήσεις γίνανε πριν από τη λεγόμενη μεταβατική περίοδο. Ακριβώς. Πρώτον αυτό. Αυτό πρώτον. Λέμε ότι δεύτερον, γίνονται και μέσα στη μεταβατική περίοδος που είναι τώρα. Όχι, γίνανε πριν. Η μεταβατική περίοδος ξεκινούσε κάποια στιγμή τον Νοέμβριο και οι αυξήσεις γίνανε από πριν. Αυτό το πήρε ειδής κανένας. Γίνονται και τώρα, μέσα στη μεταβατική περίοδο. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι αναπόφευκτο. Μπορώ και μην κυνηγάμε τώρα τον κόσμο. Ας αφήσουμε την αγορά να τιμωρήσει. Αν κάποιος θέλει να αυξήσει πάρα πολύ την τιμή. Ας πάει, είναι ελεύθερος ο καταναλωτής να πάει να ψωνίσει στο διπλανό κατάστημα στο παρακάτω. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε για το ψωμί 0,74 ευρώ, λέει 0,77 ευρώ. Μια αυτά είναι αστεία πράγματα. Κύριε Κεφαλά, δέχομαι αυτά που λέτε και αυτά που είπε και ο εκπρόσωπος των καταναλωτών. Όμως η αγορά λειτουργεί μεν με τους δικούς της κανόνες, αλλά είναι υποχρεωμένη να κινείται σε ένα πλαίσιο. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Με την είσοδο του ευρώ δημιουργούνται συνθήκες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση για να έχουμε διαφορά τιμών ή έχουμε ένα φαινόμενο κερδοσκοπίας για το οποίο έχει λόγο και η κυβέρνηση, έχει λόγο και ο τύπος και τα μέσα ενημέρωσης, έχουν λόγο και οι πολίτες. Κύριε Γείτονα, όχι, δεν υπάρχει δηλαδή, έννοια κερδοσκοπίας. Συγγνώμη, στην ελεύθερη αγορά έννοια κερδοσκοπίας δεν υπάρχει. Υπάρχει και έννοια της κερδοσκοπίας, διότι εδώ πέρα υπάρχει η προσαρμογή, η αλλαγή από τη δραχμή στο και ευρώ. Ρωτάω, υπάρχει το θέμα της στρογγυλοποίησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Και σας ρωτάω, επομένως, μια εφημερίδα εγώ, πάει από τις 300 δραχμές και βγαίνουν αύριο και λένε αντί να τις έχω 0,88 ευρώ, την έχω, την πουλάω 1 ευρώ. Για να τι θα κάνετε, θα κυνηγήσετε όλες τις εφημερίδες για κερδοσκοπία? Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Ποια το είναι θέμα διαφορά? Είναι πώς μπορεί να γίνει ή μπορεί να μην γίνει η μετατροπή της δραχμής σε ευρώ όχημα για ανατιμήσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση καθόλου δεν με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Δεν εμποδίζεται αυτό το πράγμα. Είναι μια για να μην ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, παρακαλώ. Αυτό το κάνουν και οι άλλες χώρες. Η μαύρη λίστα που είπατε προηγουμένως και το είπατε λίγο έτσι, τη σχολιάσανε κάποιοι σκοπτικά, έγινε και στην Αυστρία. Ναι. Έγινε και σε άλλες χώρες. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν με την ενημέρωση καταρχήν του καταναλωτικού κοινού, το οποίο θα πρέπει να έχει μία στάση να αντιδράσει σε τέτοιες τάσεις. Από την άλλη μεριά, με ένταση των ελέγχων και... Εγώ θέλω να πω μια λέξη 10 δευτερόλεπτα. Δεν είναι δυνατόν. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν αυτό να το αφήσουμε και να πούμε έτσι στην αγορά. Δηλαδή το κράτος. Ρωτώ τον κύριο Κεφαλά να μου απαντήσει ο ειδικός του οποίου σέβομαι την άποψη. Το κράτος πρέπει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Μισό λεπτό να ρωτήσουμε τον κύριο Φωτιάδη. Να απαντήσει συνολικά ο κύριο Φωτιάδη. Μια λέξη θέλω να πω. Μια λέξη θα απαντήσει συνολικά. Πείτε μα τη λέξη. Πρώτον. Δεν είναι για πανικό στο ότι έρχεται το ευρώ. Θυμίζω ότι στην ελληνική οικονομία και ιστορία έχει γίνει και άλλη σοβαρή μεταβολή από την ΟΚΑ στο κιλό. Και είχαμε αγράμματη κοινωνία και πέρασε μια χαρά. Πάει αυτό. Ένα. Δεύτερον, δεν υπάρχει νομική προστασία, ούτε λόγος. Αλλά υπάρχει οικονομική προστασία και πολιτική προστασία. Ποια είναι? Η οργάνωση του ανταγωνισμού. Και αν δεν έχεις προλάβει να οργανώσεις τον ανταγωνισμό, κυρία κυβέρνηση, είσαι υπεύθυνη ένα και δεύτερον οφείλεις να μην είσαι αδιάφορη προς την κερδοσκοπία. Κύριε Αλλά Υπουργέ, κατά τα λοιπά ισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Κεφαλά. Κύριε Φωτιάδη, επειδή εκπροσωπείτε την κυρία κυβέρνηση... Οργάνωση του ανταγωνισμού σημαίνει να έχεις προσφορά. Έχει βάλει μείζωνα ζητήματα τα οποία δεν λύνονται σε 2 και 5 λεφτά. Ασφαλώς. Εγώ θα απαντήσω μόνο για το ευρώ. Η κυβέρνηση ούτε απαθής ήταν, ούτε θα υπάρξει απαθής και μαύρη λίστα των επιχειρηματιών θα δεν υπάρξει. Δεν έχει οργανώσει τον ανταγωνισμό, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θέλω να κάνω αντιπαράθεση, κύριε Πολύδωρα, σε ένα θέμα το οποίο είναι εθνικό τώρα. Έχουμε περιθώρια άλλο να κάνουμε. Δεν αντιπαρατίθεμε. Πρέπει όλοι μαζί να...
Πρέπει όλοι αλλά μαζί... όταν η προσφορά είναι από δύο κανάλια ολιγοπωλιακά ή μονοπωλιακά, είναι πνιγμένη. Συγχωρείτε δηλαδή τώρα για να σοβαρολογήσουμε. Σε παρακαλώ, για να σοβαρολογήσουμε ορισμένα κρούσματα που τα διαπιστώνει και, και ξέρετε πόσο συνετό είναι. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος είναι θέμα έλλειψης ανταγωνισμού, δυνατοτήτων ανταγωνισμού. Έλα κύριε Πολιέρα, μη βρίσκεις τώρα, μη βρίσκεις και σε αυτό τώρα ευκαιρία για να κάνεις μια στήρα αντιπολίτευση. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε την εισαγωγή ενός δυνατού νομίσματος για τη χώρα μας και αυτό είναι το θετικό. Είμαστε υποχρεωμένοι και με την προηγούμενη τοποθέτησή σου, τουλάχιστον εμένα με κάλυψες, είναι αυτό που είπα. Ότι πολιτικός και οικονομικός έλεγχος μπορεί να γίνει για να αποφύγουμε τάσεις κερδοσκοπίας. Κύριε Κεφαλά, δεν ανατρέπει, δεν ανατρέπει σε τίποτα την άποψή σας ότι ούτε νομικό πλαίσιο είναι με το οποίο μπορούμε να επιβληθούμε στην αγορά, ούτε πρέπει να μας πιάσει πανικός οτιδήποτε. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι πολιτικά και εγώ εδώ, είμαι ως πολιτικός και ο κύριος Πολύδωρας, να πούμε τα σίκα σίκα και τις κάφη σκάφη. Για να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Φωτιάδη, μία ερώτηση για το κοινό που μας ακούει. Πώς μπορεί να ελέγξει αυτές τις στρογγυλοποιήσεις, πώς μπορεί να συγκρίνει τις τιμές στην αγορά. Και τι συμβουλεύετε εσείς, σε πάση περιπτώσει, για να μην πέσει θύμα κερδοσκοπίας? Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η συμφωνία κυρίων θα τηρηθεί. Ήδη επιμένουν οι φορείς ότι σε αυτήν τη συμφωνία επιμένουν και θα συστήσουν τα μέλη τους. Τα υπουργεία, τα συναρμόδια θα ασκήσουν τους ελέγχους που πρέπει να ασκήσουν. Γνωρίζει η αγορά τι σημαίνει μαύρη λίστα, του να ανακοινωθεί δηλαδή δημόσια ότι κλέβει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ή ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας κλέβει τον πελάτη. Και το ξανατονίζω, δεν θέλουμε να παρέμβουμε. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε. Παρακαλώ, ένα λεπτό δεν σας διέξω, κύριε Πολύδωρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να ολοκληρώσω σκέψη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω ξεκινήσει τρεις φορές και δεν με αφήσετε ποτέ να τελειώσω. Κύριε Φωτιάδη, ολοκληρώστε. Τι να ολοκληρώσω, τρεις φορές έχω ξεκινήσει και τελικά. Αυτό δεν οργανώνει την ισοτιμία ο άλλος. Είναι κατηγορούμενο. Να στείλουμε την πρέπει να σέβεστε τις αρχές του διαλόγου. Να τον λαϊκισμό σε ένα θέμα μείζων. Μείζον εθνικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να έχουμε ταυτότητα απόψε και να αφήσουμε την μικροπολιτική για το θέμα του ευρώ. Μα είναι θέμα δεοντολογίας, άφησε τον Υπουργό να μιλήσει. Να τα πει καθαρά. Άλλο όταν κλέβει ο άλλος, είναι τα ανθρωπή και άλλο όταν δεν κινείται η αγορά. Ναι, αλλά κύριε Πολύδωρα, να σεβαστούμε, σας παρακαλώ πολύ. Είναι πέμπτη φορά προσπαθώ να μιλήσω. Εγώ σας παρακαλώ, πέστε τα καθαρά. Άλλο όταν κλέβεις τη μετατροπή ο άλλος και άλλο όταν δεν κινείται η αγορά. Πέστε τα μας διακεκριμένα. Κύριε Πολύδωρα, έχετε αποκαταστήσει και τη συντονίστρια την αξιόλογη φίλη και τα λοιπά. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ. Τα λέτε καλά, αλλά να σχολιάσετε αμέσως μετά, σας παρακαλώ. Και τα λέτε και δυνατά. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Για όνομα του Θεού. Δεν μιλάω. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και από τον κύριο Πολυδόρα. Η κοινωνική συνένεση είναι απαραίτητη σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά ομαλή μετάβαση. Και το θετικό είναι ότι έχουμε αυτή την κοινωνική συνένεση, τουλάχιστον σε επίπεδο εκπροσώπησης, ότι έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια ενημέρωση τα τελευταία δύο χρόνια με την βοήθεια όλων των φορέων, των συνδέσμων, του ΣΕΒ, των ερευνητικών κέντρων κτλ. Συμφωνεί ο κύριος Κουκογιάννης με αυτό? Από εκεί και πέρα το ξανατονίζω, ναι, για όσους γνωρίζουν για αγορά, ότι η παρουσία του κρατικού μηχανισμού στην αγορά είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Η παρουσία μας δεν έχει το νόημα να αποδιαιτήσει την αγορά και να καταργήσει νόμους αγοράς και ανταγωνιστικότητας. Όμως αυτό που θέλουμε είναι στη μεταβατική περίοδο να μην γίνει εκμετάλλευση της μετάπτωσης από την δραχμή στο ευρώ και να μην υπάρξουν κλοπές, θα έλεγα, σε βάρος των καταναλωτών. Να βγείτε αληθινώς, εγώ εύχομαι, κύριε Φωτιάδη, αυτό περιμένουμε όλοι. Βεβαιότατα, εμείς θα κάνουμε τις προσπάθειες όλες και αν κάποιος πραγματικά δεν φοβάται την παρουσία του κράτους στην αγορά, ας τολμήσει πραγματικά να κερδοσκοπήσει, κάνοντας χρήση των κανόνων της αγοράς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζω να ολοκληρώσατε, γιατί είχατε κάποιες διακοπές. Ο κύριος Εγώ τα φταίω πάλι. Δεν μας είπε τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Η άποψη, εγώ θα μιλήσω σαν να είμαι στη θέση σας. Η άποψη λέει, στην απελευθέρωση δεν μπορεί να κάνεις τίποτα ούτε με το ΣΔΟΕ των υπονοούμενων εκβιασμών, γιατί η μόνη οφειλή σου είναι να οργανώσεις τον ανταγωνισμό. Και στην κλεψιά, όταν ο άλλος κάνει δόλια μετατροπή και πανογράφει, εκεί η αστυνομία τον πάει κατηγορούμενο. Αυτά πες.
και ενημέρωση των καταναλωτών, κυρία Νικολοπούλου, χρειάζεται. Αυτά είπαμε. Αυτό σας ρώτησα αν έχει γίνει η ενημέρωση που απαιτείται. Ας απαντήσει και ο κύριος Κοκκουγιάννης, να τους ευχαριστήσουμε. Έχει γίνει ενημέρωση τον τελευταίο καιρό, συνεχίζεται εντατικά σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπετε καθημερινά. Και η βοήθεια και η δική σας των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική και ευχαριστούμε γι' αυτό, ειλικρινά ευχαριστούμε. Βλέπουμε ότι όλοι οι φορείς, όλοι οι Έλληνες θέλουν πραγματικά την ομαλή μετάβαση και πιστεύουμε ότι εν τέλει δεν θα υπάρξει μείζον πρόβλημα. Η ενημέρωση για το ευρύ κοινό μόλις τώρα άρχισε. Καλή σας μέρα. Δείξει ψυχραιμία ο καταναλωτής και ηρεμία. Ευχαριστώ πολύ. Πλατό. Λοιπόν. Τα καταφέρατε. Εγώ. Και βάλατε φωτιά στη συζήτηση. Λοιπόν, και φωτιά. Να πάμε. Κοιτάξτε, φωτιά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πάμε στη συζήτηση. Τι θα πει, κάθε φορά θα κάνουμε γέφυρα δηλαδή. Όχι, δεν το κατάλαβα. Ξέρετε, πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να την ολοκληρώσετε την εκπομπή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να αφήσω αναπάντητη τη στάση του κυρίου Πολύδωρα όταν ο κύριος Υπουργός. Καλά, δεν τα είπα εγώ. Όχι, όταν ο κύριος Υπουργός προσπαθεί να ολοκληρώσει μια άποψη. Αν δεν μα έλεγε τίποτα και με διακοπέ. Και λέω όταν είναι και πανογράψει στην μετατροπή, διαπράττει ποινικό αδίκημα. Κατά τα λοιπά δεν ισχύει τίποτα. Τώρα θα μου αφαιρέσεις και εμένα το λόγο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Κύριε Πρόεδρε, δεν σας παρακαλώ, κυρία Νικολόπουλου, δεν διατυπώνεις κανένα λόγο. Να καταλάβω τι διαφορετικό έχει και λέει η Νέα Δημοκρατία για τη στάση της κυβέρνησης στο ευρώ από αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Να το καταλάβω, κύριε Πολύδωρα. Και αν θα ήταν μια άλλη διαφορετική στάση. Παρακαλώ, κυρία Νικολοπούλου, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Όχι. Δεν μπορείτε να κάνετε συζήτηση. Θα την κάνουμε τη συζήτηση, αλλά όταν ο κύριος Πολύδωρας σηκώνει τους τόνους και λέει δεν μας είπε τίποτα στον Υπουργό, εγώ λοιπόν ακούσω ποια θα ήταν μια άλλη. Ποια θα ήταν μια άλλη πολιτική που θα μπορούσε να κάνει σε αυτό το διάστημα η κυβέρνηση. Οργάνωση του ανταγωνισμού. Πάμε να ανακαλύψουμε την πυρήνα. Πρέπει να ηρεμήσετε για να συνεχίσουμε. Να πάμε στην Τίνα Γεωργάκη. Να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή που φλέγεται, πράγματι φλέγεται. Να ξεκινήσουμε από αυτό, την είδησή σου, Τίνα. Καλημέρα. Να μας πεις τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις τρέχουν. Πραγματικά είναι ένα καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή. Τα τηλεγραφήματα έρχονται συνέχεια. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί Παλαιστίνιος μέλος της Φατάχ έπεσε νεκρός στην πόλη Ναμπλούς από Ισραηλινά πυρά. Επίσης ότι ο Γιάσερ Αραφάτ έχει απευθύνει αγωνιώδη έκκληση στον ΟΗΕ για να παρέμβει στη νέα αυτή κρίση που έχει ξεσπάσει. Τον έχουν στήσει στον τοίχο στην κυριολεξία για όλα αυτά εκείνο. Μήνυμα το οποίο του δίνουν ότι θα συνεχίσουν και ότι θα κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους οι Ισραηλινοί. Ναι. Και επίσης ότι ο πρόεδρος Μπους δεν έχει δώσει το πράσινο φως για αυτές τις επιχειρήσεις και φέρεται εκνευρισμένος με τον Αριέλ Σαρόν που στην Ουάσιγκτον όταν μίλησαν δεν του μίλησε για τις, δεν τον ενημέρωσε για αυτές τις επικείμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις που επρόκειτο να προχωρήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίνα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί σας εδώ στο στούντιο του Μέρα με τη Μέρα. Μέρα με τη μέρα. Καλή σας μέρα. Παραμένουν στο στούντιο ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Γείτονας, ο κύριος Βύρον Πολύδωρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και η Μαρίνα Τσιντικίδου προστέθηκε εδώ στην παρέα μας και στη συζήτησή μας, η οποία έχει να κάνει με το εξής τώρα. Όπως σας είπαμε χθες, υπάρχει μια έρευνα στην οποία οι νέοι δηλώνουν σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, αλλά και για την Ελλάδα έχουμε τα στοιχεία. Οι Έλληνες λοιπόν νέοι λένε ότι οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες, ότι επιθυμούν να γίνουν κατά κύριο λόγο να κάνουν καριέρα ως μοντέλα, ως παρουσιάστρια στην τηλεόραση, ως τραγουδίστρια ή ως ηθοποιοί. Το 48% λένε ναι σε αυτά τα επαγγέλματα. Όσο για τα γόρια θέλουν να δουλέψουν ως μπάρμεν ή πορτιέριδες. Και έχουμε και τον κύριο Πέτρο Καραβαράκη, ο οποίος είναι στο Studio D. Να τον καλημερίσουμε, ο οποίος είναι μπάρμαν. Καλή σας μέρα, κύριε Καραβαράκη. Καλημέρα. Και από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Τάνια Κυριακίδη, εκπρόσωπος της εταιρείας, της οργάνωσης που διενήργησε αυτή την έρευνα. Καλή σας μέρα, κυρία Κυριακίδη. Καλημέρα και σε εσάς. Να δούμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία και να ξεκινήσουμε με εσάς, να μας δώσετε έτσι τους τίτλους, εκτός από αυτούς που ήδη έδωσα εγώ, αυτής της πολύ εντυπωσιακής έρευνας. Η 100 διενήργησε την έρευνα από την προηγούμενη σχολική χρονιά, για την ακρίβεια, σε 1.300 περίπου παιδιά.
Ήταν στο πλαίσιο μιας γενικότερης πανευρωπαϊκής έρευνας, όπου μετείχαν και μεσογειακές χώρες. Εκείνο που μας εξέπληξε ήταν ότι οι περισσότερες κοπέλες διάλεξαν τα επαγγέλματα που είπατε, μοντέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια, ενώ τα αγόρια επαγγέλματα εξουσίας, όπως δήλωσαν, τα οποία όμως περιορίστηκαν στον πορτιέρι και στα επικοινωνιακά ήταν ο μπάρμαν. Βλέπετε, κύριε Καραβαράκη, σας βλέπω να χαμογελάτε. Είσαστε ένα επάγγελμα εξουσίας. Μου κάνει εντύπωση, όπως σας είπα και χθες. Μου κάνει εντύπωση, σίγουρα. Σίγουρα, ο μπάρμαν είναι. Εκεί πίσω από τον μπαρ είναι, πιστεύω, ο βασιλιάς, σε ένα μικρό βασίλειο. Είδατε, ίσως και γι' αυτό λοιπόν το προτιμούν. Ήταν ανάλογα τα στοιχεία για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πήραν μέρος στην έρευνα ή ξεχωρίζαμε σε κάτι? Ξεχωρίσαμε σίγουρα και στα αγόρια και στα κορίτσια. Είμαστε στο νούμερο ένα στα επαγγέλματα τα θεατρικά, θα το πούμε έτσι, στα επαγγέλματα γκλάμουρ της τηλεόρασης και είμαστε οι τελευταίοι στα επαγγέλματα τα χειρονακτικά. Η Μαρίνα τι λέει αυτό? Την επιλογή των κοριτσιών την καταλαβαίνω. Η λάμψη έχει γοητεία. Αλλά τώρα των αγοριών δεν την καταλαβαίνω. Η νύχτα είναι δύσκολη. Για πες για τα κορίτσια λίγο. Αισθάνεσαι, φαντάζομαι, ευχαριστημένη που ακούς το επάγγελμα που έχεις διαλέξει και εσύ, να επιβραβεύεται και να δημιουργείς πρότυπο. Όχι, δεν αισθάνομαι ευχαριστημένη, γιατί έχω δει πάρα πολλά μικρά κορίτσια που ενώ θέλουν, δεν μπορούν. Δεν μπορούν αντικειμενικά. Δηλαδή, λόγω εμφανίσεως, θες να πεις, ναι. Αλλά τόσο έχουν επηρεαστεί. Και αυτό τους επιφυλάσσει τρομακτική απογοήτευση όταν θα έρθει η στιγμή να το καταλάβουν. Επίσης, έχω δει πάρα πολλές μανάδες να σέρνουν κοριτσάκι από το χέρι και να μου λένε, για να έρχονται να μου μιλήσουν, το κοριτσάκι να μην θέλει, να ντρέπεται, να θέλει κάτι άλλο. Και η μαμά, ντε και καλά, να λέει, έλα να γνωρίσεις αυτήν την κοπέλα που είναι μοντέλο που θα γίνεις και εσύ όταν μεγαλώσεις. Αφού καλή μου, ας το παιδάκι να αποφασίσει μόνο του. Μην το τραβάς έτσι. Είναι λίγο. Αν το... Εσύ όμως είσαι ευχαριστημένη από το επάγγελμά σου. Όλα αυτά που λέμε. Έτσι δεν είναι, Μαρίνα? Αλλά, ναι, αν το αναλύσουμε κοινωνιολογικά, είναι μάλλον λίγο πρόβλημα αυτό. Εδώ να βάλουμε και τους πολιτικούς μας. Δεν νομίζω ότι είναι. Φαίνονται δύσκολο αυτά τα αποτελέσματα αυτή. Δεν νομίζω έρευνα ότι είναι δύσκολο ερμηνευτικά το φαινόμενο. Πρώτα-πρώτα σέβομαι όλα τα επαγγέλματα, φυσικά, έτσι. Αυτή είναι η πρώτη θέση μου για να είμαι εξηγημένος. Δεύτερον, δεν είναι δύσκολο ερμηνευτικά. Είναι ο αντικατοπτρισμός του προϊόντος που προβάλλεται και υποβάλλει από την τηλεόραση. Αυτό είναι όλο. Καμία δυσκολία. Είδατε ποτέ στην τηλεόραση, παραδείγματος χάρη, να προβάλλεται η φιλοπονία, ο κόπος στο εργαστήρι ή ο κόπος και στην μανεκέν ακόμα, στην κοπέλα της επιδείξεως? Όχι. Μένει η επιφάνεια. Την ψωνίζουν τα γονείς. Τα χαμόγελα, το μακιγιάζ. Δηλαδή διαλέγουν μόνο από την τηλεόραση τα παιδιά το επάγγελμα. Ο βασικός συντελεστής είναι η υποβολή που τους κάνει η τηλεόραση. Εσύ όχι απλά λέτε, διαλέγουν. Εσείς τι λέτε, κύριε γείτονα, γι' αυτό? Κοιτάξτε, είναι παιδιά μέχρι 15 χρόνων, αν κατάλαβα έτσι. Σε αυτό, αυτά αφορά. Είναι μέχρι 15 χρονών, δεν, κύριε Κυριακή. Είναι παιδιά από την πρώτη ηλικίου μέχρι και 2 χρόνια μετά το τέλος του σχολείου. Είναι νέοι κανονικοί. Άρα 20 ετών. Είναι ολοκληρωμένοι και... Ναι, αλλά δεν είναι άγουρα. Ισχύει αυτό που λέει ο πρόεδρος. Είναι άγουρα στην Ελλάδα. Έχει δίκιο ότι είναι άγουρα, διότι αν εξαιρέσουμε τα ΚΕΣΥΠ, τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού που ξεκίνησαν σωστό πρόσφατα, δεν υπήρχε για τα παιδιά άλλη λύση. Γι' αυτό έκανα αυτή τα την κρατάμε άγουρα εμείς. Ειλικρινά δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα με την εξής έννοια, ότι υποβάλλονται στα παιδιά πρότυπα. Τα παιδιά, βλέποντας αυτά τα επαγγέλματα, είτε των γυναικών είτε των ανδρών, βλέπουν ας πούμε το εξωτερικό τους, την εικόνα τους, που είναι δελεαστική. Αυτά όμως τα επαγγέλματα... Ναι. Όχι, προσέξτε, και χαίρομαι που κάνατε αυτή την επισήμαση, κυρία Τσιντικίδου. Αυτά όμως τα επαγγέλματα, και αυτό πρέπει να πούμε κι εμείς από εδώ, έχουν πίσω τους σκληρή δουλειά. Και σκληρή προσπάθεια. Ναι, είναι σκληρά επαγγέλματα. Δεν είναι κάτι που έρχεται μόνο του με το να το θέλεις απλά και θα σου έρθει η εξουσία ή οτιδήποτε. Να δούμε τον Πέτρο λοιπόν, πώς βγαίνει. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να πούμε εμείς ναι, τα παιδιά, είναι ότι κάθε επάγγελμα, κάθε προσπάθεια για την επαγγελματική ζωή είναι δύσκολη, σκληρή. Κανένας δεν θέλει να γίνει πολιτικός. Επομένως, αυτό με πειράζει. Υπόβαθρο σε κάθε τους προσπάθεια ναι, θα πρέπει να είναι η επιμέλεια και η δική τους εργατικότητα. Να δούμε αυτό ένα γκάλο που ετοιμάσαμε για να για βγάλουμε το θέμα από αυτή την κουβέντα. Και να γυρίσουμε μετά στον κύριο Πέτρο Καραβαράκη, ο οποίος είναι μπάρμαν, όπως είπαμε, να μας πει για τα μυστικά του δικού του επαγγέλματος. Μια, όπως βλέπετε, κύριε Καραβαράκη, ενδιαφέρονται πάρα πολύ νέοι να σας ακολουθήσουν. Σκυρό τουλάχιστον επάγγελμα. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
Εσύ θα επέλεγες να δουλέψεις ως barwoman? Όχι, ποτέ. Δεν είναι και ανάλογα τις γνώσεις που έχεις και τις προοπτικές, πώς βλέπεις τη ζωή σου, έτσι. Δεν θα ήταν επιλογή μου, αλλά με πρέπει να το κάνω γιατί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, δεν με πειράξω να το κάνω, δεν είναι ντροπή. Δεν μου αρέσει να είμαι μέσα σε τόσο πολύ κόσμο. Κατάλαβες γι' αυτό. Ούτε και να φαίνομαι σε τόσο πολύ κόσμο. Θα δούλευες ποτέ ως μοντέλο? Σε μοντέλο? Όχι, επειδή δεν κάνω για μοντέλο, έτσι πιστεύω. Δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί? Γιατί με ενδιαφέρουν οι σπουδές μου κυρίως. Θα δούλευες ποτέ ως barwoman? Όχι, όχι. Προτιμώ το πανεπιστήμιο. Πιστεύω πως έχω, δεν ξέρω, περισσότερο προσόντα να δουλέψω ως κάτι άλλο και ήδη σπουδάζω. Κάτι διαφορετικό, οπότε δεν με ενδιαφέρει το θέμα να σπουδάσω ως μοντέλο. Θα δούλευες ποτέ ως barman? Εξαρτάται. Αν είχα ανάγκη τα λεφτά, ίσως. Δουλεύω σαν barman 6 χρόνια και γιατί είναι εύκολα λεφτά είναι. Εντάξει, όχι για συνέχεια. Θα επέλεγα να ασχοληθώ ως μοντέλο για την εμπειρία, για να δω πώς είναι και για τα χρήματα. Γιατί είναι εύκολος τρόπος για να βγάλεις χρήματα. Η μόνη δουλειά που μπορώ να δουλέψω το καλοκαίρι είναι μπάρμαν. Με τον πρόδρομο έρχεται καμιά σχέση? Είμαι από τη Σκιάθο εγώ, δεν είμαι από τη Σκόπελο. Είμαι από τη Σκιάθο εγώ, είπε το παιδί, για να αποφύγει. Κύριε Καραβαράκη, είχαμε μείνει σε εσάς. Λοιπόν, ποια είναι τα καλά του επαγγέλματος και τα μυστικά? Γιατί πολλοί νέοι που σας ακούν αυτή τη στιγμή και θα ήθελαν να ακολουθήσουν το επάγγελμά σας, θα ήθελαν να γνωρίζουν. Τα καλά είναι καταρχήν κάποια χρήματα, όπως είπαν και στη κάποια συνέντευξη που είχα. Ωραία, ξεκινάτε. Σίγουρα δίνει δυνατότητα να έχεις ένα δεύτερο μισθό. Οι περισσότεροι ξεκινάνε από εκεί. Επειδή συνήθως τα νυχτερινά μαγαζιά είναι αυτά που έχουν μπάρμαν και το πρωί μπορείς να κάνεις κάποια άλλη δουλειά ή να σπουδάσεις, οπότε το βράδυ σου είναι ελεύθερο, μπορείς να δουλέψεις σαν μπάρμαν, να έχεις κάποια έξτρα χρήματα ή να είναι μια μόνιμη εργασία, η οποία και πάλι δίνει κάποια αρκετά καλά χρήματα. Αυτές είναι οι υλικές αποδοχές και η υλική ικανοποίηση. Η εξουσία που προκύπτει. Η υλική. Η εξουσία προκύπτει από τη θέση που είσαι εκεί. Αυτό δηλαδή. Το είπατε το Βασίλειο, αλλά η ικανοποίηση ίδια, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα το επάγγελμα που κάνω μου αρέσει καταρχήν και το κάνω τα τελευταία 13 χρόνια. Και δεν είναι μόνο που με κρατάει τα χρήματα σε αυτή τη δουλειά. Γιατί έχετε και οικογένεια και δύο παιδιά. Ακριβώς, ναι. Σίγουρα ζω την οικογένειά μου, είμαι επαγγελματίας και τόσο ότι είναι τα χρήματα η επαφή με τον κόσμο, αυτή η συζήτηση είναι που σας ευχαριστεί και σας ικανοποιεί σε αυτή τη δουλειά. Εκτός την επαφή με τον κόσμο είναι και η παρασκευή όλων αυτών των κοκτέιλς και των καφέδων και όλα τα... Τυχαία μπαίνει κανείς σε αυτή τη δουλειά? Δεν είναι επιλογή, εσείς το είχατε σκεφτεί από πριν? Όχι, δεν το είχα σκεφτεί από πριν, απλώς προέκυψε στην πορεία. Προέκυψε στην πορεία, όπως σας είπα, γιατί μπόρεσα να έχω μια έξτρα δουλειά το βράδυ. Οπότε... Είναι όμως κουραστικό, έτσι. Δεν αναφέρατε, σίγουρα, τη διάσταση, δεν αναφέρατε τη διάσταση της κοινωνικότητας. Αυτό που λέω για την επαφή με τον κόσμο κάθε βράδυ, γιατί βράδυ. Δεν ισχύει. Η επαφή με τον κόσμο σίγουρα ισχύει, είναι και στο χαρακτήρα του καθενός. Ναι. Μπορεί να έχεις αυτή την επαφή, μπορεί να μην την έχεις καθόλου. Δεν είναι πάντα... Λοιπόν, θα ρωτήσω τη Μαρίνα καταρχήν και μετά εσάς για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Τι θα έλεγες, Μαρίνα, στις κοπέλες που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμά σου και το δικό μου το επάγγελμα και θέλουν και να γίνουν και ηθοποιοί? Νομίζω εσύ μάλιστα... μετά την καριέρα σου ως μοντέλο, θα ήθελες να γίνεις και ηθοποιός? Ήδη έχεις ξεκινήσει, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν θα ήθελα να είμαι ηθοποιός, όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και ένας ηθοποιός πρέπει να έχει πάρα πολύ. Πρέπει να παιδευτεί πολύ για να μάθει τις τεχνικές και τους τρόπους να επιβιώσει σε αυτό το επάγγελμα. Ο κύριος που μιλάμε είναι επαγγελματίας μπάρμαν, από ό,τι άκουσα. Αλλά έτσι όπως το εκφράζουν τα παιδιά. Ότι θα ήθελαν να γίνουν μπάρμεν ή πορτιέριδες ή μοντέλα. Έχω την αίσθηση ότι θέλουν να κάνουν δουλειές της αρπαχτής. Νομίζουν ότι θα κάνουν αρπαχτές. Αλλά μια παροιμία λέει ανεμομαζόματα, διαβολοσκορπίσματα. Και ο επαγγελματισμός. Εξαρτάται. Ο επαγγελματισμός. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Τσιντικίδου, και συμφωνείτε. Ο επαγγελματισμός εκτιμάται πάρα πολύ και η συνέπεια, ακόμη και σε αυτά τα επαγγέλματα που ο κόσμος νομίζει ότι είναι πάρα πολύ εύκολα. Μία κοπέλα είπε, εγώ λέει, θα ήθελα να είμαι μοντέλο για να βγάζω εύκολα χρήματα. Δεν είναι έτσι. Καμία δουλειά δεν έχει εύκολα χρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιντικίδου, για το θέμα αυτό και εσάς, κύριε Καραβαράκη, και την κυρία Τάνια Κυριακίδη. Και ευχόμαστε να έχουμε
και άλλες καινούργιες έρευνες πάνω σε αυτά με τα θέματα, γιατί ενδιαφέρουν πολύ τους νέους. Με καλύτερα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κακά τελικά όχι, αυτά τα αποτελέσματα. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα παιδιά διευκρίνησαν και έκαναν ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν δουλειές τις οποίες χρειάζεται να σκεφτούν και να προετοιμαστούν. Ευχαριστώ και πολύ. Δίνουν την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να προετοιμαστούν. Πρέπει όμως να τους πούμε ότι πίσω από τη λάμψη σε κάθε επάγγελμα υπάρχει σκληρή δουλειά, σκληρή προσπάθεια. Και εκεί θα πρέπει να κατατείνουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γείτονα, να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Πολύδωρα. Και ναι, αμέσως τώρα θα ασφαλώς, δούμε... αλλά πρέπει σιγά σιγά να τους το περάσουμε μαζί με την εικόνα της λάμψης. Θα δούμε πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι το επάγγελμα και ενός βουλευτή και πόσες πολλές πτυχές μπορεί να έχει και άγνωστες της προσωπικότητάς του ένας βουλευτής. Θα δούμε το Βίρονα Πολύδωρα λοιπόν σε κάποιες άλλες δραστηριότητες. Με τη μηχανή. Και με τη μηχανή. Όταν ο ρομαντισμός γεννά την επανάσταση, η μοναξιά συναντά τη διανόηση, η πρόκληση και η γοητεία την πολιτική, τότε μιλάμε φυσικά για το Βίρονα Πολύδωρα. Έχω γίνει συνώνυμο της πολιτικής. Την αγαπώ, την πιστεύω, τη θέλω, της δίνω ένα δικό μου ορισμό βέβαια. Τώρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ υπογραμμισμένη η διάσταση, η έννοια της προσφοράς. Η καθημερινότητά του, οργανωμένη, ελεγχόμενη όπως και ο ίδιος. Έχω πολύ διάβασμα, πολύ γράψιμο, πολύ βουλή, πολλές κομματικές υποχρεώσεις και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο οικονομία χρόνου, σβήνοντας χρόνο για να χαζοσκοπάω στα καφενεία, στις ταβέρνες κτλ. Τα φιλαράκια του, τα τρία του παιδιά, ο Γιώργης και τα διδυμάκια του, η Κωνσταντίνα και η Μαργαρίτα του. Καλά, στο σπίτι τον περισσότερο καιρό τον περνάω με τα παιδιά. Δεν τα διαβάζω με την έννοια να πάρω το βιβλίο να τους πω πέστε το μάθημα, δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό. Αλλά με ενδιαφέρει να τα προκαλώ, τι κάνετε τώρα, Βυζαντινή ιστορία. Και τους λέω, και σαν τι ξέρετε από Βυζαντινή ιστορία, και πιάνω σε μικρή σύνοψη και τους λέω όλη τη Βυζαντινή ιστορία. Και συναντώμαι με τις γνώσεις τους. Οι συζητήσεις τους. Δεν είμαι καλός στον εφαρμοσμένο λόγο. Φεύγω με τα μωρά μου σε ακαδημαϊκά θέματα πολύ εύκολα. Δηλαδή, άντε να συζητήσουμε τι έγινε με τα ερωτικά των διδήμων για τον συμμαθητή τους ή τον γειτονόπουλο ή ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω το θέμα και δεν το επεξεργάζομαι μαζί τους. Και βέβαια όταν παίζουν, ο Βίρον Πολύδωρας δεν τους χαρίζει εύκολα την νίκη. Αυτά τα μωρά θέλουν να με νικήσουν και δεν τα καταφέρνουν ακόμη. Και εγώ δεν αστειεύομαι μαζί τους. Δεν τα κοροϊδεύω να προσποιηθώ ότι με νίκησαν. Θέλω να είναι τίμιο το παιχνίδι. Έχω μανία με τους τίμιους κανόνες του παιχνιδιού. Μπιλιάρδο παίζω με τον Γιωργάκη και με κανένα φίλο μου. Λατρεύει την ιστορία και βαδίζει στο παρελθόν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εγώ είμαι άτακτος συλλέκτης, δεν είμαι κανένα συστηματικό συλλέκτης. Απλώς θα το μ' αρέσουν όλα τα ωραία πράγματα και ό,τι μπορώ μαζεύω. Τούτο εδώ. Μου το χάρισαν κάτι διπλωμάτες από την Ινδία. Είναι πολύ σπουδαίο. Και αρχαίο. Παράξενο μοναχικός ανακαλύπτει τη νύχτα μέσα από τη μελέτη των αγαπημένων του βιβλίων και τη συγγραφή. Είμαι κουκουβάγια. Είμαι νυχτερινός τύπος, δεν είμαι κορυδαλός. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι εδώ, στο προσωπικό μου γραφείο και γράφω, γράφω, παλεύω, διαβάζω. Τι σημαίνουν όμως τα βιβλία του για εκείνον? Αυτά τα αγαπώ, είναι σαν παιδάκια μου. Είναι πολλά, δόξα τω Θεώ. Κύριε Πολύδωρα, μου έχετε πει ότι έχετε διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία που βρίσκονται στα ράφια της βιβλιοθήκης. Τα έχω διαβάσει όλα και μπορώ να δώσω εξετάσεις αυτά. Έχω τα γυαλιά της όπερας για να βλέπω τις ράχες των βιβλίων. Γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι. Ρομαντικός, αλλά και μοντέρνος υπότης μιας Harley. Είναι μια αίσθηση ελευθερίας που παίρνω από την οδήγηση της μοτοσυκλέτας. Η Harley είναι χαρακτήρας, με πάει στους απόλυτα ανοιχτούς δρόμους. Μάλιστα, η Harley είναι και μια εκδίκηση για τα πέτρινα μοτοσυκλετιστικά μου χρόνια.
ότι εγώ έμαθα τη μηχανή, μοτοσακό, μηχανή κλπ. Από τα χρόνια της βιοπάλης. Πολλές γυναίκες γοητεύονται από εσάς και λόγω των άλλων προσόντων, αλλά και επειδή οδηγείται Harley. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Δεν έχω κανένα σχόλιο, αλλά οι γυναίκες έχουν πάντοτε υψηλή αίσθηση αισθητικής. Όσο για μας, αποζημιωθήκαμε υπέρ το δέον με μία βόλτα πάνω στην κόκκινη Harley. Στα δύσκολα σας θέλω όλους. Εδώ έχουμε την Ελένη Δήμου. Καλησπέρα, Ελένη. Καλημέρα. Με φίλες εγώ εδώ. Είμαστε στο Multimedia Center της κυρίας Αβγερινοπούλου, στο κέντρο Πολυμέσων. Να πούμε για τα καινούργια τραγούδια, τα υπέροχα καινούργια τραγούδια της Ελένης, της μοναδικής, της συγκλονιστικής για μένα φωνής. Έχεις καταπληκτική φωνή, Ελένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έχεις πει και διαμάντια. Και η οποία θα κάνει είναι μια εμφάνιση. Η Μαρίνα εδώ κοντά μας παραμένει. Και η Μαρίνα, φίλου μου. Τα καλλιτεχνικά και τα ωραία νέα. Να δούμε όμως από τις πρόβες που κάνει με τον Κώστα Χατζή, παρακαλώ, και τον Γιάννη Σπανό. Ετοιμάζονται να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη στο Μήλο. Θα δούμε από τις πρόβες τι ετοίμασε η Μέρη Αβγερινοπούλου. Τρελά τα γεγονότα. Να, να, μωρό. Κατεβασμένα σιτή ερωτικά φιλιά, ευλογημένα ματιές και λόγια γλυκά. Αρχικά ήταν να βρεθούμε στο Λαύριο, στη γειτονιά της. Τα άσχημα όμως τερτύπια του καιρού άλλαξαν τα σχέδια και το ραντεβού ορίστηκε για το Καν-Καν, εκεί όπου κάνει πρόβες με τον Κώστα Χατζή και τον Γιάννη Σπανό. Η Ελένη Δήμου συνεχίζει, βλέπετε, τις μεγάλες συνεργασίες. Άλλωστε, μέχρι σήμερα, εκτός από τους μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες Γιάννη Πάριο, Γιώργο Νταλάρα, Γιώργο Μαρίνο και Μαρινέλα, έχει συνεργαστεί με τους Neville Brothers, Σαούρα Κατά, Σαλίφ Καϊτά, Gypsy Kings, Charles Neville, Lytton Quercy Jones, Paco de Lucía. Τι καινούργιο ετοιμάζει η Ελένη Δήμου με τον Κώστα Χατζή και τον Γιάννη Σπανό στο Μήλο της Θεσσαλονίκης? Ένα πρόγραμμα για το Μήλο στη Θεσσαλονίκη, το χώρο Αποθήκη, όπου θα κάνουμε παραστάσεις μέχρι τις 10 του Γενάρη, ξεκινώντας από το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου. Τι θα τραγουδήσει η Ελληνίδα ερμηνεύτρια? Η Δήμου θα πει τραγούδια δικά μου, δικά της τραγούδια, και κλείνει η βραδιά με διάφορα τραγούδια που έχει πει ο κόσμος. Τελικά, ποια είναι η γνώμη του Γιάννη Σπανού το πρόγραμμα? Είναι ένα όνειρο που ολοκληρώνεται. Το μισό όνειρο ήταν όταν συνεργάστηκα με την Ελένη στη σκηνή και σε δίσκο. Και βέβαια ολοκληρώνεται με τον Κώστα του Χατζή. Και δεν μπορώ να σας πω τις συγκίνησεις που αισθάνομαι όταν κάθομαι στο πιάνο και ο Κώστας με τον δικό τρόπο τραγουδάει τα δικά μου τραγούδια. Αλήθεια, αυτή η συνεργασία θα γίνει δίσκος? Ναι, θα γίνει ένας live δίσκος για ζωντανή ηχογράφηση. Για ανθρώπους που θα αγαπήσουν πιθανότατα αυτή τη δουλειά μας. Και μετά τη Θεσσαλονίκη τι? Θα συνεχίσουμε στην Αθήνα, επιστρέφοντας μετά τις γιορτές. Θα πάμε στην Κύπρο, θα το περιοδεύσουμε πρώτο Θεός όλο το καλοκαίρι και θα πάμε και στο Λονδίνο. Τιμούν εμένα επειδή ο πατέρας μου είναι από την Αγγλία, και θα πάμε και στη Γαλλία επειδή η μητέρα μου ήταν από Γαλλίδα και το κάνουν αυτά τα παιδιά που ευχαρίστησαν. Σοβαρά, από τον Buckingham. Αφού πήγαμε στο Καν-Καν, ας πάρουμε και μία γεύση για ό,τι πρόκειται να παρουσιαστεί από τις 8 Δεκεμβρίου στο Μήλο της Θεσσαλονίκης. Και τα ρεύσει,
μου Κώστας Χατζής. Τα χρόνια πολλά σήμερα για τα γενέθλια του Star Channel. Που κλείνει. Σας το κάνουμε δώρο. Τα 8 χρόνια. Όντως μας το κάναμε δώρο. Γίνεται 8 χρονών. Ως ο γιος σου και η κόρη μου. Να ζήσουν όλοι μαζί. Σήμερα. Σήμερα γενέθλια. Το Star Channel. Όχι, το παιδιά. Για τα 8 χρόνια λέμε. Πάρα πολύ ωραίο το. Απλώς μας το κάνανε δώρο γιατί δεν έχει μπει άλλο κανάλι μέσα. Είναι μια αποκλειστικότητα. Καλά, δεν είναι. Να πάρει πλάνο του. Star Channel και τις μέρες Αυγερινοπούλου. Να στείλουμε για αλλού το ρεπόρτερ της εκπομπής, εφόσον μπορεί και δεν. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Απίστευτο το χιούμορ του Χατζή. Είναι φοβερό. Ναι, είδες που είπε ότι εγώ είμαι η μαμά μου Γαλλίδα. Ο πατέρας του ήταν χρηματιστής στο Buckingham. Στο Buckingham, δηλαδή. Buckingham. Ελένη. Buckingham. Ακριβώς. Πόσο κοστίζει το πιο ακριβό ρούχο που θα φορέσεις? Αλήθεια τώρα. Σε ευρώ, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω. Ξέρω που θέλει να καταλήξει. Ξέρω και εγώ που θέλει να καταλήξει. Εγώ έχω μάθει να ντύνομαι με βάση τις ανάγκες ενός μιας παράστασης. Επειδή είναι κοσμικός χώρος, έχω φτιάξει ρούχα, τα οποία είναι ραμμένα, όπως πάντα. Λίγο πιο λιτά. Σου κόστησαν συνολικά 15 εκατομμύρια. Όχι. Κακός. Γιατί, τι είναι αυτό τώρα. Κακός. Δες με βανδύ, σπάει τα τζάμια, βγαίνει με λακρουά εμφάνιση. Εντάξει, κοίταξε, δες μάσκα του Ζωρό, 15 εκατομμύρια λέει το φόρεμα, Σαρλίζ Θέρον. Α, Σαρλίζ Θέρον. Α, ήταν από το εξώφυλλο του Ελ. Ονειρεμένο. Ήρθε και έδεσε, ρε παιδί μου. Ναι, μόνο εδώ το στήθος είναι πιο έτσι. Εκεί ήταν πολύ στα μεγάλα. Μα εδώ είναι η Σαρλίζ Θέρον, δεν είναι η βανδύ. Ναι, αλλά και το μαλλί ήταν όλο το σύνολο. Το σύνολο. 15 εκατομμύρια δεν σου κόστησε το ρούχο. Όχι. Κρίμα, ρε. Λοιπόν, πότε ανεβαίνετε στην Ελλάδα? Δεν παίζει ρόλο πόσο ακριβά μπορεί να είναι τα ρούχα, σωστό. Αλλά να είναι καλόγουστα και να πηγαίνουν σε αυτόν που πηγαίνουν. Υπάρχει ρούχο που τα φορά. Στοιχίζει 15 εκατομμύρια. Ναι, βέβαια. Που δεν είναι. Άμα μπορεί είναι, να υπάρχει ρούχο, βέβαια. Κουτήρ, δεν θα είναι 15, δεν είναι μόνο 10. Αυτό. Αν το τα Σβαρόφσκι, ας πούμε, που βάζεις, εγώ φορούσα ένα ρούχο. Μα αυτό δεν έχει Σβαρόφσκι. Α, 9 κιλά, Σβαρόφσκι. Δεν έχει πρόβλημα. Ποιο ήταν, μήπως ήταν το νηφικό σου? Όχι. Α, όχι το νηφικό. Όχι. Και εκείνο ήταν, αλλά είχε άλλη πέτρα. Ένα κόκκινο που φορούσα. Κατά καιρούς φοράω το κόκκινο, γιατί είναι το αγαπημένο μου χρώμα. 9 κιλά. Δεν έχει πρόβλημα, Ελένη, στην 9 κιλά πλάς. Θα το βάλω εγώ να το πω. Το κόκκινο της φωτιάς. Ξεκινάει όμως, είδατε πώς ξεκινάει την εορταστική περίοδο της. Τελικά η Θεσσαλονίκη μας έχει βάλει τα γυαλιά. Ό,τι και να λένε και ο φίλος μου ο Σπύρος Οβούγιας και ο κύριος Αγάπιος Αχίνης επάνω που διαφωνούσαν με την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδύ και με την εμφάνιση πέρυσι του Σάκη του Ρουβά. Πάντως ήταν καταπληκτικό από την άποψη προσέλευσης κόσμου. Γιατί σημασία έχει να πάει να σε βλέπει κόσμος και να γιορτάζεις. Και με τέτοιο καιρό, έτσι. Γιατί δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες θες. Όχι, όχι. Είχε πάρα πολύ κρύο και περισσότερο κρύο από εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η δουλειά που θα γίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη τη Ελένης. Πότε αρχίζετε? Αρχίζουμε το Σάββατο. Γιατί έχει εκδηλώσεις η αποθήκη του Μήλου. Και θα είμαστε μέχρι τις 10 του Γενάρη. Και μετά θα φέρουμε την δουλειά αυτή στην Αθήνα. Είδα πολλά ντουέτα που κάνετε με τον Κώστα. Ναι, και με τον Κώστα και τραγουδία του Κώστα και τραγουδία του Γιάννη. Ελένη, ο Κώστας λέει τραγουδία του Γιάννη. Θα γίνει και δίσκο. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό γίνει και δίσκο πάντως. Θα είναι καταπληκτική ηχογράφηση live. Θα είναι πολύ καλή. Είναι πολύ ωραία επιλογή των τραγουδιών. Είναι πολύ ωραία τα δεσίματα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί και ο Κώστας λέει τραγουδία του Γιάννη. Ο Κώστας ο Χατζής, τραγουδία του Γιάννη του Σπανού. Εγώ λέω του Κώστα, λέω του Γιάννη και γίνεται ένα πολύ. Έρχεται και πολύ ωραία ορχήστρα πάντως. Ναι. Από τις καλύτερα δεμένες ορχήστρες και που έχουμε. Και ο Γιώργος Παγιάτσης, ο οποίος έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις της δουλειάς. Θεωρώ ότι θα αρέσει το πρόγραμμα μας. Θεωρώ ότι θα αρέσει. Γιατί αρέσει πολύ σε εμάς. Ωραία. Και ξέρεις, αυτό είναι. Ωραία. Αυτό. Ναι, είναι μια ανταλλαγή σχέσεων, προϊόντων, συναισθημάτων και καταστάσεων. Θα πάνε όμως και στην Κύπρο, θα πάνε και στο Λονδίνο. Βέβαια. Έχουν να κάνουν πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια. Αχ, αυτό είπε ο Κώστας ο Χατζής, ότι η μαμά του είναι από το Λονδίνο. Όταν είπα για το Λονδίνο. Λοιπόν, και να κάνω μια τελευταία κουβέντα. Έρωτας μωρό μου, πώς θα το συμπλήρωνες? Έρωτας μωρό μου είναι. Για να δούμε το βίντεο κλιπ της Ελένης. Έλα στο ρυθμό μου, βρε καλή μου. Τώρα δεν με εντοπίζετε κανείς. Έλα στο ρυθμό μου. Αυτό ήθελα να. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Κορίτσι, σας φιλώ γλυκά. Πολύ γλυκά. Και εμείς, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα αγόρια, γιατί είναι και τα αγόρια εδώ. Και μην ξεχάσουμε να πούμε τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ. Είναι η ατάκα που μας λέει η κυρία Νικολοπούλου κάθε μέρα. Δεν πάμε. Σήμερα βλέπουμε Champions League. Champions League. Βέβαια. Εδώ δεν το συζητώ. Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Μπερναμπέου. Δεν θα το θυμάμαι καθόλου. Δεν θα το θυμάσαι καθόλου. Κάντε Λένη μου ξανά.
Είναι κρύο στο Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είμαι εγώ, έτσι, παρεπιπτόντως. Α, είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι ανώτερη. Δεν είσαι και εσάς. Δεν είσαι και εσάς. Υπεράνω, υπεράνω. Καλή σας μέρα. Είμαι με ελληνική ομάδα. Καλή σας μέρα, έρωτα μωρό μου, έλα στο ρυθμό μου. Με αυτά θα κλείσουμε. Πόσο καλύτερα που γινόταν να κλείσουμε. Ψύχρεμα, δυναμικά, όμορφα, να είναι πολύ ωραία η μέρα σας. Αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε μαζί σας. Τρελά τα γεγονότα. Να, να, μωρό. Ρολά κατεβασμένα, σίτι ερωτικά, φιλιά ευλογημένα, ματιές και λόγια γλυκά. Αυτό είναι η λύση, αλλού δεν θα την βρεις. Αυτός που θα τολμήσει θα δει το φως της ψυχής. Έρωτας μωρό μου, έλα στο ρυθμό μου. Τράβα την κουρτίνα, βγες από τη βιτρίνα. Σπάσε την οθόνη, δυο δεν είναι μόνοι. Έλα μη φοβάσαι, θα έχεις να θυμάσαι. Λοιπόν, κάνε το βήμα. Μικρές οι διαφορές. Εσύ δώσε το σήμα κι εγώ θα βρω αφορμές. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα.